Τι να πω, τι να πω. Αν πει να τα πάρουμε και με το Θεό, όχι. Αλλά αφού υπάρχει αυτό να πούμε, εκεί που παίρνουν τα νερά μπορούν να το φτιάξουν. Τι άλλο να πω, τι άλλο να πω. Χωράφια, αγρικίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κοτέτσια πλημμυρισμένα, τεράστιες εκτάσεις να μοιάζουν με ατέλειωτη λίμνη. Αυτή είναι η εικόνα που άφησε η έντονη κακοκαιρία που σημειώθηκε από το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Δήμου Πύργου. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, τα νερά που δεν απορροφήθηκαν έγκαιρα από τις αποστραγγιστικές τάφρους είχαν σαν αποτέλεσμα να βγουν στην επιφάνεια και να εισχωρήσουν μέσα σε χωράφια. Εδώ βίβεις. Έχω χάσει πολλά κομμάτια εγώ. Δεν πρέπει να έρθω να πεθάνω. Θα ψαφίσω να πεθάνω. Είναι κρυοβαγήματα να πάθουν εγώ. Οι λάσπες όλες ήρθαν μέσα όλες. Από εκεί το ίδιο. Αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια φίλε μου. Συνέχεια. Εγώ είμαι συνταξιούχος και κοιτάω να βγάλω τα παιδιά μου εδώ. Να τρώμε. Εδώ έχουμε να φάμε. Αυτό θα συντάξω από τα πάντα. Από εδώ. Από εκεί τα αλοκοτέσει, από εκεί αλοκοτέσει. Πήρα τα πουλιά μου μέσα εκεί. Τα έχουν πει σε άλλο χωράφι, ξένο χωράφι από εκεί. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Κάθε φορά που βρέχει, καβαλάνε τα νερά εδώ από την Γράνα και μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Μέσα στο στάβλο, παντού και βγαίνουν ευθεία κάτω. Τι θα κάνουμε. Δεν είναι τώρα, πρέπει να, δηλαδή να έχουμε βάρκες. Εδώ έχει μπει μέσα στο στάβλο τώρα εδώ. Το νερό μπήκε μέσα. Μπαίνει μέσα και βγαίνει και περνάει απέναντι. Τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Ερχόνται όλα τα νερά από πάνω, δεν προλαβαίνει τίποτα να τραβήξει. Εδώ έχετε ζωντανά. Έχουμε, ναι. Έχουμε πρόβατα, έχουμε τη σειρά μας. Τι να κάνουμε. Δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή. Μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκαν οι περιοχές της Ιντριάδας κοντά στο νοσοκομείο του Πύργου, των Λαστεϊκών, του Πρασίνου αλλά και τα χωριά Σόπη, Χυμαδιό και Αμπελώνα του Δήμου Πύργου, όπου εκεί τα όμβρια ύδατα χωρίς διέξοδο πλημμύρισαν χωράφια και καλλιέργειες. Οι κάτοικοι σε απόγνωση προσπαθούσαν με όποιο τρόπο μπορούσαν να απομακρύνουν τα νερά και τις λάσπες για να σώσουν τα ζώα τους και να μπορέσουν να μπουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Το πρόβλημά μας, καρδούλα μου, είναι όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Είναι έρμη γυναίκα, είναι μεγάλη. Τι να κάνουμε τώρα εμείς και τα ζώα μας. Πού να περάσω εγώ τώρα να πάω στο σπίτι μου. Πού να περάσω. Τι χάλια είναι αυτά. Έχει φάσει τα δύο μεριές. Ο άντρας μου, ο συγχωρεμένος, το έφταξε την ανεργία. Τώρα έχει παραπάνω σπάσει και τα νερά όλα εκεί. Ορίστε η κατάστασή μας. Τι πρέπει να κάνουμε. Τι. Καλά δεν έχουμε και ψωμάκι να φάνε, έρχεται ώρα που δεν έχουμε ούτε ψωμί να φάνε. Τι χάλια είναι αυτά, γιατί δεν βγαίνουν να κοιτάξουνε. Όλος ο κόσμος έχει πάθει ζημιά. Και εμένα το παιδί μου με τούτα τα ζώα έχει. Τι να κάνει, μπήκανε τα νερά μέσα, τι να κάνει, αν πάθει ζημιά. Είναι τέσσερις νοματέοι που καθόνται. Βγαίνει συνέχεια το ποτάμι να με και έχουμε πλημμυρίσει να με. Κάθε φορά που βγαίνει παθαίνουμε και ζημιά. Άλλο δήμος να με το καταλαβαίνει. Ας έρθει να με, να κάνει τις ενέργειες να με, να καθαρίσει κάτι το ποτάμι να με, να φύγουν τα νερά. Τι άλλο να με. Εκεί πέρα τώρα έχουμε και τα ζωντανά να με εκεί πέρα έχουν πει, έχουν αυτό σαϊνί, όλα τα πάντα έχουν.
Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Ενώ ευτύχημα ήταν πως από την έντονη κακοκαιρία γλίτωσαν οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, οι αντλίες του οποίου καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας δούλευαν ασταμάτητα για να διώχνουν τα νερά από το σημείο. Όπως ανέφεραν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Συντριάδας και των Λεσταϊκών, αυτή τη φορά η βροχή ήταν αρκετά έντονη καθώς έβρεχε από τα ξημερώματα, ενώ με το πρώτο δυνατό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή γύρω στις 11 το πρωί του Σαββάτου, τα κανάλια φούσκωσαν με αποτέλεσμα να πνίξουν τις καλλιέργειες. Για τα χειρότερα φοβούνταν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, καθώς η κακοκαιρία συνεχίστηκε και τις απογευματινές ώρες. Συνεργεία της πολιτικής προστασίας από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι βρίσκονταν στις πληγήσεις περιοχές για να καθαρίσουν τα κανάλια από τις λάσπες και τα φερτά υλικά, ωστόσο τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση ήταν τεράστια. Και αυτό που τονίζεται είναι ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα επεμβάσεις για την αποκατάσταση των πολύ σοβαρών ζημιών, ειδικά στην αγροτική οδοποιία. Δεν έχει μπει χειμώνας ακόμα και είναι η τρίτη φορά που δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Εγώ εντοπίζω το πρόβλημα, το εδώ πρόβλημα, γιατί έχουμε και άλλα πλάνα από άλλο εδώ μέρος. Στη γέφυρα που είναι στο εθνικό δρόμο έχει δύο μεγάλες καμάρες. Η μία καμάρα είναι τελείως βουλεμένη, δηλαδή δουλεύει το 50% της γέφυρας. Έχει δύο καμάρες. Η δεξιά τελείως βουλεμένη. Τελείως βουλεμένη. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα είναι εδώ που πλημμυρίζουμε αυτά που είδαμε προηγουμένως. Για αυτή την πλευρά αυτή, εκτός του ΤΟΕΒ, που λέγαμε. Κάθε χρόνο τα ίδια προβλήματα. Αυτό εκεί είναι 3 χρόνια τώρα που το λέμε. Από τη στιγμή που πούμε σε αυτό το κανάλι, ναι. Έχουμε το πρόβλημα της πλημμύρας. Αυτό... Και ο Σεβασμιότατος εδώ πέρα είχε βάλει να καθαρίσουν το κανάλι και κάποιοι καλοί μας γείτονες, ναι. Τηλεφώνησε στην αστυνομία ότι καλά και εκεί του ποταμού. Καταλάβατε. Καλά, αυτό το έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Εμείς έχουμε πλημμυρίσει 3 φορές, τώρα έχουμε βάλει 3 μοτόρια δουλεύουν. Και πρέπει να πω τα πέσει στάθμη